Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα για την αναπνοή έχει προκύψει σε πάρα πολλές εκπομπές. Ως τρόπος, ως μυστικό, ως μία μέθοδος για πάρα πολλά πράγματα. Έχει προκύψει στην εκπομπή για το άγχος. Έχει προκύψει στην εκπομπή για το mindfulness. Έχει προκύψει στην εκπομπή για το διαλογισμό. Έχει αναφερθεί από τον Αντώνη Ερβανιτάκη αυτή τη φοβερή εκπομπή με τον πόνο που γίνεται δύναμη, που επίσης η αναπνοή τον βοήθησε να ξεπεράσει όλα αυτά που πέρασε. Γι' αυτό και σήμερα έχω καλέσει στο στούντιο την Έλενα Παπαϊωάννου. Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα, Δέσποινα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Η Έλενα είναι εξειδικευμένη σύμβουλος αναπνοής. Σωστά. Έτσι, είναι φοβερό, σωστά. Δηλαδή δεν το ακούς και κάθε μέρα. Όχι. Οπότε νομίζω είναι το κατάλληλο άτομο για να μας πει τι συμβαίνει με την αναπνοή. Ναι, θα σας πω κάποια πράγματα που είναι σημαντικά και πολύ ωραία να τα ξέρετε. Ναι, εγώ το βλέπω πάρα πολύ. Δηλαδή πέρα από αυτά που ανέφερα τις εκπομπές, ναι. Π.χ. βλέπω πάρα πολύ στα ξένα sites να λένε για κάποια ξέρω εγώ, νούμερα, τα λέω τώρα τυχαία, 1-3-5 ας πούμε, να αναπνέεις έτσι για να κοιμάσαι καλύτερα ή ως μέθοδος αντιμετώπισης της αϊπνίας. Ναι, είναι. Οπότε θέλω να μας τα πεις όλα αυτά. Ωραία, θα σας τα πω. Ωραία. Και είσαι εξειδικευμένη στην μέθοδο Μπουτέικο, το λέω ναι, σωστά. Ναι, είμαι εξειδικευμένη στη μέθοδο Μπουτέικο. Ο Μπουτέικο ήταν γιατρός. Και, είναι όνομα. Ναι, ήταν ο Δόκτωρ Κωνσταντίν Μπουτέικο, ο οποίος έχει αφήσει μεγάλο έργο, γιατί έκανε πολλά χρόνια κλινική έρευνα. Ναι. Πάνω στα δεδομένα της αναπνοής, της φυσιολογίας των πνευμόνων και πώς η αναπνοή ναι. έχει να κάνει με την υγεία, με το επίπεδο της υγείας μας. Δούλεψε με χιλιάδες ανθρώπους, ασθενείς και υγιείς ναι. και κατέληξε στο να διατυπώσει τη θεωρία του συνδρόμου του υπεραερισμού. Και εδώ είναι που θα σας φανούν περίεργα αυτά που θα σας πω, πιθανόν να μην τα έχετε ξανακούσει. Δηλαδή θα σας πω κάτι που μια ζωή ακούτε ακριβώς το αντίθετο. Οι περισσότεροι ξέρουν ότι ο πολύς αέρας ωφελεί. Ναι. Ο Μπουτέικο είπε ακριβώς το αντίθετο, ότι ο πολύς αέρας βλάπτει. Αυτό είναι και το σύνδρομο του υπεραερισμού, γιατί ο πολύς αέρας, θα το πω έτσι απλά, είναι σαν να τρώμε πολύ φαγητό. Παλαιότερα πιστεύανε ότι το πολύ φαγητό είναι καλό, γιατί θα μας δώσει πιο πολλές βιταμίνες, συχνοστοιχεία κτλ. Ναι. Τώρα γνωρίζουμε ότι το να καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες τροφής είναι επιβλαβές για την υγεία μας. Το ίδιο ισχύει και με τον αέρα. Όταν καταναλώνουμε μεγαλύτερη ποσότητα αέρα από αυτή που χρειάζεται το σώμα μας, ναι. αρρωσταίνουμε. Πώς καταναλώνω πολύ αέρα? Το κάνουμε υποσυνείδητα. Υπάρχει βέβαια και η πεποίθηση ότι πάρε βαθιά αναπνοή για να οξυγονωθείς. Ναι. Αλλά και το κάνουμε υποσυνείδητα, γιατί η αναπνοή μας μεταβάλλεται λόγω του στρες κυρίως. Ναι. Σκέψου λίγο, Δέσποινα, όταν έχεις άγχος, βιάζεσαι να προλάβεις κάτι ή κάτι σε ανησυχεί. Η αναπνοή σου αλλάζει. Γρήγορη και κοφτή. Γρήγορη. Ναι. Εδώ και κυρίως εδώ πέρα είναι. Και κυρίως θωρακική. Ναι. Ακριβώς. Όταν κάνουμε αυτή την αναπνοή, ναι. χωρίς να το καταλάβουμε, αντί να παίρνουμε 5 με 6 λίτρα αέρα το λεπτό, που είναι το φυσιολογικό για να είμαστε υγιείς, μπορεί να φτάσουμε 10 λίτρα αέρα το λεπτό μέχρι και 20 λίτρα αέρα το λεπτό. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν? Όταν φτάνουμε να παίρνουμε πολύ αέρα, το οξυγόνο μειώνεται στον οργανισμό. Είναι οξύμορο. Ναι. Αλλά αυτό βασίζεται πάνω στη φυσιολογία. Ναι. Και κάθε βιβλίο φυσιολογίας λέει ότι το φυσιολογικό είναι 4 με 6 λίτρα αέρα το λεπτό. Οτιδήποτε πάνω από αυτό έχει μία σειρά χημικών αντιδράσεων και αλλαγών στην βιοχημεία του σώματος, η οποία διαταράσσει την ισορροπία του σώματος. Χάνουμε την ομοιοστασία και αυτό μετά μπορεί να εμφανίσει διάφορα συμπτώματα. Να φανταστείς ότι πριν από μία κρίση πανικού έχει μετρηθεί ότι κάποιος αναπνέει 20 λίτρα αέρα το λεπτό. Και αυτό, η αλλαγή αυτή στην αναπνοή, η υπέρπνοια, ναι. φέρνει την κρίση πανικού και ναι. όλα τα, ναι. τα παραλκόμενα. Ισχύει ότι τα βρέφη ξέρουν να αναπνέουν σωστά και ναι. μετά κάτι συμβαίνει και το χαλάμε? Ναι, ισχύει. Είναι πολύ σωστό αυτό. Γιατί φυσικά η αναπνοή, εφόσον είναι μηχανισμός επιβίωσης και είναι ο βασικότερος μηχανισμός που διαθέτουμε, είναι εξασφαλισμένη, γίνεται αυτόματα η αναπνοή. Ναι, ναι. Έτσι όταν γεννιόμαστε αναπνέουμε σωστά και από την κοιλιά. Ναι. Ρυθμικά,
Η αναπνοή έχει ένα ρυθμό και γίνεται, δεν είναι θωρακική, αλλά στην πορεία αλλάζει αυτό. Ναι. Κυρίως από το άγχος και από άλλους παράγοντες όπως είναι η πολυφαγία, ότι δεν κινούμαστε πια πολύ. Ναι. Και όλα αυτά συμβάλλουν στο να αλλάξει η αναπνοή μας και μετά να μπει μόνη μας σε ένα λάθος ρυθμό. Ναι. Και μια λάθος συχνότητα. Και αυτό δεν μας εξασφαλίζει το καλύτερο επίπεδο υγείας. Τώρα, αν μπούμε στη διαδικασία μέσω των ασκήσεων αναπνοής να επαναπροσδιορίσουμε την αναπνοή μας και συνειδητά αλλά και με τεχνικές, θα δούμε πολλαπλά ωφέλη σε πολλά θέματα. Μείωση του στρες, που είναι το βασικό που όλους μας απασχολεί στην καθημερινότητα. Ναι, ναι, ναι. Δεν φεύγει ποτέ τελείως το στρες, μπορώ να πω, αλλά μπορεί να μειωθεί σημαντικά και εγώ το βιώνω αυτό στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή η αναπνοή για μένα είναι καθημερινός σύμμαχος. Ναι. Και φυσικά πολύ καλύτερο επίπεδο υγείας, πολύ καλύτερο και δυνατότερο νοσοποιητικό σύστημα, δεν αρρωσταίνουμε δηλαδή με λίγα λόγια εύκολα, και πολλά άλλα ωφέλη που τα βλέπει κάποιος στη διάρκεια. Ναι. Θα ξαναέρθουμε στα ωφέλη. Εσύ τώρα να ρωτήσω. Δηλαδή αναπνέεις συνειδητά, σωστά, ή τώρα σου βγαίνει αβίαστα? Καλή ερώτηση είναι αυτή. Κάνοντας τις ασκήσεις αναπνοής, η αναπνοή μας ρυθμίζεται στο φυσιολογικό, αυτό που είχαμε σαν μωρά, και το χάσαμε. Οπότε δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε όλη μέρα την αναπνοή μας, είναι κωδικοποιημένη πλέον. Ναι. Δηλαδή, για να στο δώσω έτσι πιο έμπρακτα, χρειάζεται περίπου 2 με 3 μήνες καθημερινή άσκηση αναπνοής για να ρυθμιστεί η αναπνοή μας στο φυσιολογικό. Ναι. Αυτό χρειάζεται αρχικά να το κάνουμε, αλλά μετά η αναπνοή μας ρυθμίζεται, οπότε είναι καλύτερη, ναι, μπορώ να πω, στην καθημερινότητα. Ναι. Αλλή μόνο τώρα φαντάζομαι να σκεφτόμασταν τις χιλιάδες αναπνοές που παίρναμε τη μέρα. Άλλη δουλειά δεν θα κάναμε, αυτό, ναι, ασχολούμαστε, ναι, ναι, με αυτό. Εγώ στα πρώτα μαθήματα ορθοφωνίας, τα οποία κάνω ακόμη, έχω να πω, όταν είδα ότι η φορά της αναπνοής, δηλαδή τώρα θα πω κάτι πάρα πολύ αστείο και χαζό, αλλά θα το πω έτσι, νόμιζα σχηματικά στο κεφάλι μου ότι είναι ένα πράγμα από κάτω προς τα πάνω. Δεν αντιλαμβανόμουν ότι η αναπνοή πάει με μια φορά άλλη. Δεν ξέρω, την είχα σχηματικά τελείως, ναι, στο κεφάλι μου, αντίθετη από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Και μου φάνηκε, ναι, τόσο πολύ. Δηλαδή λέω, ζούσαμε σε μια πλάνη όλη αυτή τη ζωή. Ναι. Και δηλαδή η αναπνοή είναι στη ζωή μου βρίσκεται πάρα πολύ συχνά. Με κάποιο τρόπο, δηλαδή θα βλέπω ότι η αναπνοή είναι, ναι, ένα από τα συστατικά καλής ποιότητας ζωής. Δηλαδή νομίζω καλή πραγματικά ποιότητα ζωής χωρίς σωστή αναπνοή δεν μπορώ να φανταστώ να υπάρχει. Και το βλέπω. Το έχεις βιώσει. Το έχω βιώσει και το βλέπω σε πάρα πολλές συνεντεύξεις που διαβάζω και ακούω και βλέπω. Την αναπνοή την αναφέρουν πάρα πολύ συχνά. Είτε ως αναπνοή, είτε ως, ναι, τεχνικές αναπνοής, είτε ως μέσα από τη γιόγκα. Ναι. Ναι, ναι. Και στη γιόγκα υπάρχει αναπνοή. Έχω μελετήσει και αυτό το κομμάτι και το έχω διδάξει χρόνια. Η πραναγιάμα είναι το κομμάτι της γιόγκα, όπου οι ασκήσεις είναι πολύ κοντά σε αυτές που έχει διδάξει, ναι, και ο Μπουτέικο. Έχουν παρερμηνευθεί όμως κατά ένα περίεργο τρόπο και ο κόσμος νομίζει ότι ότι είναι βαθιά αναπνοή, ότι βαθιά αναπνοή είναι καλή. Βαθιά αναπνοή τι εννοούμε? Ναι, αυτό να το διευκρινίσω αυτό λίγο και να το ξεκαθαρίσω. Μία βαθιά αναπνοή μπορεί να είναι καλή και ωφέλιμη. Είναι καλή και ωφέλιμη εφόσον όμως γίνει πολύ αργά. Ναι. Και με ένα κράτημα της αναπνοής ανάμεσα στην εισπνοή και την εκπνοή. Σε 3 χρόνους δηλαδή? Ναι. Βαθιά εισπνοή, πολύ αργή. Πού, από τη μύτη, από το στόμα, από πού? Πάντα από τη μύτη. Η σωστή αναπνοή, να το πούμε αυτό, μια, ναι, και το ρωτάς, ναι, τώρα, ναι, Δέσποινα, είναι από τη μύτη. Είμαστε σχεδιασμένοι να αναπνέουμε από τη μύτη και μόνο από τη μύτη. Περίμενε. Το βράδυ που κοιμόμαστε δεν έχουμε ανοιχτό το στόμα κάποιες φορές? Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Το κάνουμε χωρίς, ναι, να το θέλουμε. Α, αυτό όμως το, ναι, το κάνουμε στον και ύπνο. Και το πρωί μας δεν ξυπνάμε καλά. Ξυπνάμε με στεγνό λαιμό. Ναι. Με κακή διάθεση, δεν έχουμε ξεκουραστεί το βράδυ. Ναι. Δεν είναι καλή αναπνοή. Δηλαδή, σωστή αναπνοή είναι μόνο από τη μύτη. Μόνο από τη μύτη, ναι. Και μάλιστα, επειδή δουλεύω και με αθλητές που τους βοηθάω να. Γιατί και η ίδια είμαι αθλήτρια, τους βοηθάω να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και την αντοχή τους μέσω της αναπνοής, γιατί, ναι, είναι το δυνατότερο εργαλείο που διαθέτουμε και γι' αυτό. Έχουν καταφέρει μαραθωνοδρόμοι και υπερμαραθωνοδρόμοι να αναπνέουν μόνο από τη μύτη.
Είναι κάτι εφικτό. Είναι θέμα εξάσκησης, θέλω να σου πω. Και φυσικά έχει ωφέλη τα οποία τα βλέπουμε από τις πρώτες μέρες και όλα. Ναι. Όταν αλλάζουμε την αναπνοή και αποστοματική την κάνουμε ειρηνική. Συμπλήρωση για τη βαθιά. Λοιπόν, η βαθιά αναπνοή, όπως είπα, μπορεί να είναι ωφέλιμη εφόσον γίνει αργά. Αργά. Α, γιατί αυτό τι σημαίνει? Ότι αν εγώ κάνω μια βαθιά αλλά πολύ αργή αναπνοή, δεν θα έχω καταναλώσει πάνω από 5 λίτρα αέρα σε ένα λεπτό. Εμένα το 5 λίτρα μου φαίνεται πάρα πολύ τώρα, έτσι που μου το λες. Ναι, καλά, αυτά είναι της φυσιολογίας. Ναι, τώρα και έτσι που τα ακούει κανείς, δεν σημαίνει κάτι γι' αυτό. Ναι. Ούτε και μπορούμε να μετράμε τα λίτρα. Απλά με τις ασκήσεις αναπνοής που κάνουμε, ρυθμίζεται το βάθος και ο ρυθμός της αναπνοής. Ναι. Αυτό γίνεται. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε πόσα λίτρα αναπνέουμε το λεπτό, ούτε πόσο. Η βαθιά αναπνοή έχει και πώς, όχι παύση, πώς λέγεται. Ναι, ένα σταμάτημα της αναπνοής. Ανάμεσα στην εισπνοή και στην εκπνοή. Δηλαδή, παίρνω μια βαθιά εισπνοή μέχρι το 8. Ναι. Εισπνέω σιγά-σιγά και από τη μύτη. Μόλις εισπνεύσω μέχρι το 8, κρατάω την αναπνοή μου για 5 δευτερόλεπτα. Ναι. Και μετά εκπνέω, χαλαρώνοντας το διάφραγμα πάλι αργά-αργά, ολοκληρώνω την εκπνοή μου. Ναι. Αυτή είναι ωραία άσκηση, γιατί βοηθάει να χαλαρώσει το διάφραγμα και κάποια στιγμή να διώξουμε το στρες της ημέρας. Πόσες τέτοιες αναπνοές? Μπορούμε να κάνουμε 3. Okay. 3 μέχρι 5. Ναι. Okay. Ναι. Ό,τι ώρα θέλει ο καθένας μες στη μέρα. Ό,τι ώρα νιώσει την ανάγκη, ναι. Ναι. Όποια ώρα νιώσει πίεση, νιώσει ζάλι, πονοκέφαλο. Αυτό όμως είναι άσκηση. Δεν είναι η αναπνοή οπτικά. Αυτό είναι πολύ σωστά, ναι. Πολύ καλά το λες. Δέσποινα, είναι άσκηση αναπνοής, ναι. Δεν είναι η αναπνοή η οποία θα έχουμε συνεχόμενα στη διάρκεια της ημέρας. Ναι. Ωραία, πάμε στη μέθοδο. Στη μέθοδο Μπουτέικο. Ναι. Λοιπόν, τι ξεχωριστό έχει αυτή η μέθοδος? Ναι, καλή ερώτηση και αυτή μου αρέσει η ερώτηση αυτή που κάνεις, γιατί μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι αυτή η μέθοδος δεν διαφέρει πολύ από αυτά που έχουν πει πριν από χιλιάδες χρόνια σχετικά με την αναπνοή. Το διαφορετικό που έχει είναι ότι τεκμηριώθηκε επιστημονικά μέσα από την επιστήμη της ιατρικής. Ναι. Και οι ασκήσεις που έχει η μέθοδος είναι πιο πρακτικές για να εφαρμοστούν από εμάς. Μας αρέσουν τα πρακτικά εδώ. Ναι, όλους μας αρέσουν. Θέλουμε πρακτικά, δεν θέλουμε τη θεωρία. Καλή και η θεωρία, ναι, απαραίτητη. Αλλά η πράξη. Αλλά μετά να δούμε και την πράξη λίγο. Είναι πιο πρακτικές και πιο εύκολο να ενσωματωθούν στην καθημερινότητά μας. Που έχουμε πολύ τρέξιμο, όλοι χίλιες δυο δουλειές να σκεφτούμε, να κάνουμε. Επομένως, ταιριάζουν πιο πολύ στον τρόπο ζωής, στο δικό μας. Νομίζω πέρα από το στρες και το άγχος που έχουμε όλοι, είναι ότι είναι και πάρα πολλά επαγγέλματα, π.χ. τα επαγγέλματα τα οποία μιλάνε όλη μέρα, έτσι. Ναι. Από τους δασκάλους μέχρι, τι να πω τώρα, κάποιος που δουλεύει στην εξυπηρέτηση πελατών και πρέπει να μιλάει όλη την ημέρα, ή κάποιος που έχει φυσική δραστηριότητα. Νομίζω η αναπνοή είναι παντού. Πραγματικά, και ειδικά σε αυτά τα επαγγέλματα η αναπνοή είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όταν μιλάμε πολύ και πολλές ώρες, χωρίς να το καταλάβουμε, αναπνέουμε αρκετά από το στόμα. Ναι. Και αυτό είναι που δημιουργεί την έλλειπη κακή οξυγόνωση του εγκεφάλου. Ναι. Και γι' αυτό έχουν αυτοί οι άνθρωποι αρκετές ζαλάδες και πονοκεφάλους. Και όχι επειδή τους κουράζει η δουλειά τους, επειδή αναπνέουν λάθος. Ναι. Με αποτέλεσμα να εξαντλείται το οξυγόνο, να μειώνεται πολύ και να μην έχουν καλή οξυγόνωση στον εγκέφαλο. Ναι. Και αυτό, ο πονοκέφαλος κυρίως είναι κακή οξυγόνωση. Αν μπορούσαν δηλαδή να διδαχθούν από τη μέθοδο πώς να το προσέχουν αυτό, που το έχω διδάξει αυτό σε καθηγητές στο σχολείο και είδανε τεράστια διαφορά. Δεν θα κουράζονται τόσο πολύ. Ναι. Και θα έχουν πιο πολύ ενέργεια και πιο πολύ διάθεση και για τη δουλειά τους. Εγώ επίσης βλέπω ότι σε πάρα πολλά σχολεία του εξωτερικού διδάσκεται στα παιδάκια αναπνοή. Ναι, αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Ναι. Κυρίως τα παιδιά θα έπρεπε να θα μαθαίνουμε αυτά. Ναι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά, για πολλούς πολλούς λόγους. Πού μπορεί να μας οδηγήσει η κακή αναπνοή? Ο Μπουτέικο είπε ότι οι περισσότερες ασθένειες προκύπτουν από την κακή αναπνοή, η οποία συνεπάγεται ελλειπή οξυγόνωση. Γιατί όπως εμείς σαν ολόκληρος οργανισμός δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς οξυγόνο. Ναι. Το ίδιο και κάθε ένα από τα 3 εκατομμύρια κύτταρά μας.
Για να επιβιώσει χρειάζεται οξυγόνο. Όταν εμείς δεν αναπνέουμε καλά, πολλά από αυτά τα κύτταρα δεν οξυγονώνονται και αυτό δημιουργεί μία μια τοξίνωση στον οργανισμό, σε περιοχές, σε ιστούς, ναι. Όπου αυτό στον καθένα, αναλόγως με την κληρονομική προδιάθεση, μεταφράζεται σε ασθένεια. Ναι. Όπου υπάρχει οξυγόνο, δεν μπορεί να υπάρξει ασθένεια. Καταρχήν, τα μικρόβια δεν μπορούν να δράσουν σε οξυγονωμένο περιβάλλον. Τα μικρόβια, τα περισσότερα, σχεδόν όλα, είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να δρούν σε μη οξυγονωμένα περιβάλλοντα. Ένας μηχανισμός πολύ σημαντικός είναι το άσθμα. Το άσθμα, όπως έλεγε και ο Μπουτέικο, δεν είναι ασθένεια. Είναι η άμυνα, η πρώτη άμυνα, γραμμή άμυνας του οργανισμού απέναντι στη λάθος αναπνοή. Τι κάνει δηλαδή ο οργανισμός? Επειδή εμείς αναπνέουμε πολύ αέρα, χρησιμοποιεί το κλείσιμο των αεραγωγών για να μπει λιγότερος αέρας μέσα στο σώμα. Είναι μια άμυνα. Όταν αλλάξουμε την αναπνοή, σταματάει να υπάρχει αυτή η άμυνα. Δηλαδή σταματάνε τα συμπτώματα του άσθηματος. Τόσο απλά και όμως συμβαίνει και το έχω δει πολλές φορές στην πράξη. Η μέθοδος Μπουτέικο είναι μια σειρά ασκήσεων? Ναι, είναι μια σειρά ασκήσεων. Ναι. Μια σειρά ασκήσεων οι οποίες έχουν σαν στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης του αέρα. Δηλαδή σε όλες τις ασκήσεις έχουμε μια απαλή αίσθηση ότι μας λείπει ο αέρας. Ναι. Επίσης μπορεί κάποιος να πάρει πολλές πληροφορίες από τα βιντεάκια μου στο YouTube σχετικά με αυτό και με τις ασκήσεις και με τον τρόπο που αναπνέουμε. Και θα μας πεις στο τέλος όλα τις πληροφορίες, οι οποίες διαρκούν κάποιους μήνες, κάποιες συνεδρίες, πώς γίνεται? Ναι, είναι το διάστημα περίπου 2 με 3 μήνες που γίνονται οι συνεδρίες. Είναι μία την εβδομάδα. Ναι. Και κάθε φορά βλέπουμε την πρόοδο, κάθε φορά κάποιος αισθάνεται και καλύτερα και αναλόγως προχωράμε με το πόσο έχει εφαρμόσει τις ασκήσεις, τι αποτελέσματα έχει δει. Είναι απλές ασκήσεις. Τις διδάσκω από παιδιά 6 χρονών μέχρι οποιαδήποτε ηλικία και μπορεί ο καθένας να τις εφαρμόσει εύκολα στην καθημερινότητά του. Ναι, ήθελα να ρωτήσω αυτό. Απευθύνεται σε τι κόσμο αυτό? Σε όλους. Ναι. Σε όλους, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δει όφελος προσέχοντας και γίνοντας πιο συνειδητός όσον αφορά τη διαδικασία της αναπνοής. Γιατί όλοι έχουμε θέματα. Αν μη τι άλλο, όλοι έχουμε μια μορφή στρες, άγχους. Που πάντα καταλήγεις εκεί στο παλιό το γνώριμο, το λάθος. Το λάθος τρόπο, δηλαδή όταν είναι η κρίση άγχους, εκεί θα πας πάλι στο κοφτό και γρήγορο, ρε παιδί μου. Θα αρχίσεις... Ναι, ναι. Εκεί θα πάει πάλι. Δηλαδή θέλει μια συνειδητότητα εκείνη την ώρα να πεις ότι τώρα πάρε το χρόνο σου και επικεντρώσου την αναπνοή σου. Ακριβώς, ναι. Βέβαια, θέλω να σου πω, Δέσποινα, ότι αν κάποιος έχει δουλέψει με την αναπνοή του, δεν παθαίνει κρίσεις. Δεν παθαίνει κρίσεις. Είναι και μέτρο πρόληψης η αναπνοή. Κυρίως μέτρο πρόληψης. Και μαθαίνεις από αυτή τη μέθοδο να αναπνέει σωστά, ναι, μετά... Άμα το θέλεις, βέβαια, και όλες, έτσι. Εννοείται. Άμα το θέλεις και το καταλαβαίνεις και θες να το προσπαθήσεις. Ναι. Μετά αναπνέει σωστά συνέχεια. Ναι. Ναι. Κάποιες φορές μπορεί να αλλάζει η αναπνοή, αλλά επειδή είσαι συνειδητός, μπορείς εκείνη τη στιγμή να μπεις και να το επηρεάσεις και να μην το αφήσεις να ξεφύγει. Η σωστή αναπνοή είναι η δική σου αναπνοή? Δηλαδή ο καθένας πρέπει να βρει το δικό του ρυθμό? Όχι. Α. Είναι μία για όλους. Η σωστή αναπνοή έχει να κάνει με τη φυσιολογία μας. Ναι. Ναι, έχει να κάνει με τις τιμές των αερίων στο σώμα, έχει να κάνει με... Είναι φυσιολογία, είναι ίδια για όλους η αναπνοή. Θα μας πεις 2-3 tips εδώ πέρα τώρα από όλους εμείς, όλοι εμείς ζούμε μέσα στο... Ευχαρίστως. Στο άγχος. Ναι, ευχαρίστως να σας πω 2-3 tips που θα σας βοηθήσουν και εφόσον... Θα προσπαθήσετε να τα ενσωματώσετε στην καθημερινότητα, θα δείτε διαφορά. Το πρώτο είναι αναπνοή από τη μύτη, που το λέω συνέχεια. Είναι το πρώτο βήμα. Εισπνοή και εκπνοή από τη μύτη. Δηλαδή, το στόμα βοηθητικά ούτε καν, μόνο μύτη. Στην αρχή κάποιος δεν θα μπορεί να το κάνει. Δεν σημαίνει ότι επειδή το άκουσε θα το κάνει τώρα, σήμερα. Θα χρειαστεί ένας χρόνος προσαρμογής. Οπότε... Μπορεί κάποια στιγμή που δεν θα τα καταφέρνει αρχικά
να αναπνεύσει από το στόμα. Αυτό σιγά σιγά όμως θα μειώνεται μέχρι που να αναπνέει μόνο από τη μύτη. Εν τω μεταξύ, τώρα που το λες, όταν συναχώνομαι και πρέπει, δεν έχει κλείσει η μύτη δηλαδή. Ναι. Κουράζομαι πάρα πολύ. Είδες. Πάρα πολύ. Επειδή αναπνέεις ναι, από το στόμα. Ναι, ναι, αυτό κουράζομαι πάρα πολύ. Ωραία, να σου πω πάνω σε αυτό ένα tip. Πολύ ωραίο. Πώς θα ξεμπουκώνεις τη μύτη πώς? Σου. Θα κρατάς 3 φορές την αναπνοή σου. 3 με 5 φορές την αναπνοή σου. Ναι. Αλλά όχι παίρνοντας βαθιά αναπνοή, όπως κάνουμε όταν κάνουμε βουτιές, για παράδειγμα. Θα κρατάς την αναπνοή σου βγάζοντας λίγο αέρα. Στην εκπνοή. Ναι. Βγάζουμε λίγο αέρα και κρατάμε την αναπνοή μας για όσα δευτερόλεπτα μας είναι άνετο. Ξεκουραζόμαστε ένα λεπτό. Ναι. Ξανά το ίδιο. Κάνουμε μια εκπνοή, μικρή, όχι πλήρη, δεν ανάγκη να αδειάσει όλος ο αέρας. Ξανακρατάμε την αναπνοή μας. Ναι. Συνήθως τη δεύτερη με τη τρίτη φορά που έχουμε κρατήσει την αναπνοή, η μύτη ξεμπουκώνει. Οπότε μπορούμε να αναπνέουμε από τη μύτη. Mm. Όποτε μπουκώνει, κάνουμε τα κρατήματα της αναπνοής. Ναι. Και είναι πολύ αποτελεσματικό και πολύ εύκολο και μπορείς να το κάνεις και εδώ που κάθεσαι δηλαδή και οποιαδήποτε στιγμή. Ναι, θα το δοκιμάσω αυτό. Δοκίμασέ το την επόμενη φορά. Λειτουργεί. Ναι. Ωραία. Ένα tip είναι, είπαμε, τον αναπνέουμε από τη μύτη. Ναι. Το άλλο είναι να ξεμπουκώνουμε τη μύτη με τα κρατήματα αναπνοής. Γιατί όσο συνεχίζουμε να αναπνέουμε από το στόμα, θέλω να σου πω ότι η μύτη μας θα συνεχίσει να μπουκώνει. Άρα ο μόνος τρόπος είναι να προσπαθήσουμε να αναπνέουμε από τη μύτη για να μπορούμε να αναπνέουμε από τη μύτη. Ναι. Και ναι. Το άλλο tip είναι να παρατηρούμε την αναπνοή μας κάποιες φορές στη διάρκεια της ημέρας αν έχει ρυθμό. Αν είναι ομοιόμορφη. Ναι. Αν είναι διακοπτόμενη. Αν ολοκληρώνουμε την εκπνοή μας. Γιατί πολλές φορές, συγγνώμη λίγο, στη διάρκεια της ημέρας, όταν έχουμε στρες, η αναπνοή μας αλλάζει ρυθμό. Αν αυτό το παρατηρήσουμε εκείνη τη στιγμή, μπορούμε να σταθούμε 2 λεπτά και να χαλαρώσουμε και απλά να ακούσουμε το ρυθμό της αναπνοής μας. Καλά, τώρα φοβερό αυτό που είπες, έτσι. Δηλαδή πρέπει να φέρουμε την επίγνωση όμως εκείνη την ώρα. Ότι εδώ κάτι δεν έχει κάνει. Πολύ μου αρέσει έτσι πώς το λες. Ναι. Η επίγνωση είναι για μένα το σημαντικότερο βήμα. Ναι, ναι, ναι. Να ξέρουμε ναι. Τι γίνεται εκείνη την ώρα. Δηλαδή ναι. Είναι σαν να έχεις 2 μάτια που βγαίνουν εκείνη την ώρα από σένα και κοιτάνε σένα. Σαν να είσαι εξωτερικός παράγοντας και κοιτάει τον εαυτό σου. Πολύ ωραίο. Μου αρέσει έτσι πώς το λες. Ναι. Άρα το έχεις κάνει. Κατά ναι, τρόπο. Ναι, το λέω γιατί το έχω κάνει. Γι' αυτό το. Γιατί μου το έχουν πει, γιατί το έχω συζητήσει. Νομίζω και σε όλα τα πράγματα όμως. Δηλαδή, μια συμπεριφορά που βλέπεις, εάν κάτσεις και τη δεις απ' έξω, με μια συμπάθεια βέβαια, γιατί εγώ κοιτούσα τον εαυτό μου με ένα μαστίγιο. Αυτό το μαστίγιο το προσπαθώ να το βάλω, είναι εκεί στη γωνία. Να το κοιτάω, αλλά κάτσε εκεί στη γωνία. Αλλά να λες τώρα εντάξει. Τώρα εδώ κάτι γίνεται. Και πάρ' το αλλιώς λίγο, δες το λίγο. Ναι, πολύ ωραίο αυτό που λες, συμφωνώ. Και αυτή η παρατήρηση, η αυτοπαρατήρηση του αυτού βοηθάει δηλαδή. Βοηθάει γενικότερα στο να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας και από άλλες πλευρές. Ναι. Το να μπορέσουμε να σταματήσουμε 5 λεπτά στη διάρκεια της ημέρας που το προτείνουν πάρα πολύ πια και ο Deepak Chopra και πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται σημασία με τον... Σημασία της παύσης, ναι. Σημασία της παύσης. Είναι μαγικό, πραγματικά. 5 λεπτά φτάνουν για να κάνουμε ένα restart, που δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι φοβερό, κάτι καταπληκτικό που το κάνουν οι γιόγκοι. Απλά να σταθούμε και να παρατηρήσουμε πώς είμαστε εκείνη τη στιγμή ναι. Και να παρατηρήσουμε την αναπνοή μας. Το επίκεντρο της παρατήρησης να είναι η αναπνοή. Εγώ προσπαθώ ψέματα λέω, δεν προσπαθώ καθόλου. Έχω προσπαθήσει 2 φορές. Το έχω πει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πρέπει να πάρω χορηγία από τόσες φορές που το λέω. Είναι μια εφαρμογή Headspace. Δεν ξέρω αν την ξέρεις. Δεν τη γνωρίζω. Είναι μια αυτή εφαρμογή. Είναι στην αρχή δωρεάν, μετά πληρώνεις. Αλλά τέλος πάντων, 10 sessions είναι δωρεάν. Το μόνο που σου λέει, εσύ επιλέγεις 3, 5 ή 10 λεπτά. Αυτό είναι τα χρονικά περιθώρια που επιλέγεις. Και σου λέει εκεί ο τύπος στο αυτί σου. Τώρα συγκεντρώσου στην αναπνοή σου και ανέπνευσε. Τα λέει και με ωραίο τρόπο, δεν είναι ενοχλητικός. Είναι ευχάριστο. Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί? Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Δηλαδή αυτό το να κάτσω, να αφήσω το κινητό, να αφήσω αυτά όλα που τρέχουν στο μυαλό μου
και να μην κάνω τίποτα, να μην σκέφτομαι τίποτα και να σκέφτομαι μόνο την αναπνοή μου, εντάξει. Ναι, είναι θέμα εξάσκησης, ναι, όπως ναι, όλα. Ναι, ναι, ναι. Και διαβάζω ότι είναι θέμα εξάσκησης. Ναι, καθαρά θέμα εξάσκησης. Δηλαδή δεν θα το καταφέρεις τις πρώτες φορές, αλλά μετά θα σου αρέσει πολύ, στο υπόσχομαι. Και θα θέλεις, θα ζητάς μια στιγμή και να το μάλλον, κάνεις. Και μάλλον φαντάζομαι θα βλέπεις και κάποια διαφορά στη ζωή σου και θα το θέλεις. Γι' αυτό. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κάνεις κάτι. Ναι. Από το αποτέλεσμα κρίνονται όλα. Και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Μπορεί να είναι πολύ λίγος χρόνος που θα αφιερώσεις, αλλά θα δεις πραγματικό αποτέλεσμα. Ναι. Σε πολλά θέματα. Σε πολλά. Οι περισσότεροι πελάτες σου, γιατί ασχολούνται? Έχω διάφορους πελάτες, δηλαδή από παιδιά, ναι, μαθητές και μαθητές που θέλουν να δουλέψουν με το άγχος των εξετάσεων, από αθλητές, ναι, και μετά διάφορους, δηλαδή είχα καθηγητές που θέλουν, είχα πολλούς ανθρώπους με άσθημα, ναι, οι οποίοι όλοι βοηθήθηκαν σημαντικά μέχρι το να μην έχουν καθόλου συμπτώματα μετά από κάποιους μήνες. Κυρίως με το άσθημα και με τον αθλητισμό δουλεύω, αλλά και με ανθρώπους που χρησιμοποιούν πολύ τη φωνή τους, που θέλουν να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και φυσικά με ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες ανισορροπίες, κάποια θέματα υγείας, ναι, και θέλουν να τα ρυθμίσουν και μαζί με άλλα πράγματα που κάνουν τους βοηθάει και η αναπνοή. Εσύ γιατί ασχολήθηκες με αυτό? Εγώ δεν ασχολήθηκα μόνο με αυτό. Νομίζω από την ιστορία σου που μου έλεγες ότι και εγώ είμαι ένας αναζητητής της, ναι, αλήθειας και δεν θα ησυχάσω καμία φορά. Ναι. Έτσι από πολύ μικρή έχω ξεκινήσει να ασχολούμαι με διάφορα τέτοια θέματα και η αναπνοή είναι ένα από αυτά το οποίο το διδάσκω, γιατί είναι το σημαντικότερο από όλα τελικά η αναπνοή μας. Ναι. Δηλαδή αν μου πεις ποιο είναι το νούμερο ένα, είναι η αναπνοή και μετά όλα τα άλλα. Μετά ίσως είναι η διατροφή. Και μετά φυσικά είναι η σκέψη, η οποία έχει να κάνει και με την αναπνοή. Και αυτή, όπως έλεγε ο Μπουτέικο, η αναπνοή είναι ο πνευματικός μας δρόμος. Και η αναπνοή υπάρχει και μέσα στις θρησκείες και μέσα στις φιλοσοφίες. Ναι. Οι Ρώσοι Ορθόδοξοι Μοναχοί, για παράδειγμα, όταν προσεύχονται, αναπνέουν με αυτόν τον τρόπο. Την μικρή αναπνοή που διδάσκω και εγώ, που δίδαξε ο Μπουτέικο. Ναι. Υπάρχει παντού η αναπνοή, σε όλα τα φιλοσοφικά συστήματα, σε όλες τις θεωρίες, σε όλες τις θρησκείες, είναι το πρώτο. Και αυτό το γνώρισαν οι άνθρωποι εδώ και χιλιάδες χρόνια και γι' αυτό δεν ασχολήθηκαν τυχαία με την αναπνοή. Έχει και επέκταση στην πνευματική μας ζωή. Ναι. Και γι' αυτό ασχολήθηκα περισσότερο από αυτό το κομμάτι. Αλλά φυσικά ασχολούμαι και με άλλα. Τα άλλα όμως δεν τελειώνουν, νομίζω. Είναι, ναι, η προσωπική μας εξέλιξη και αυτογνωσία, βέβαια, η οποία κρατάει μια ζωή. Η αναπνοή έχει να κάνει με τη συναισθηματική μας κατάσταση? Ναι, έχει να κάνει. Καταλαγιάζει τα συναισθήματα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ. Ναι. Πολλές φορές, δηλαδή, όταν αντιμετωπίζω δύσκολες καταστάσεις, όταν είμαι στεναχωρημένη, όταν είμαι συναισθηματικά φορτισμένη, κάθομαι για λίγο και κάνω άσκηση αναπνοής και μετά νιώθω πολύ καλύτερα. Ναι. Έχει σπουδάσει στη Ρωσία, Ναι, γιατί εκεί είναι το κέντρο Μπουτέικο. Α, Ρώσος είναι το Μπουτέικο, είναι Ρώσος. Ρώσος ήταν ο Μπουτέικο και τώρα έχει αφήσει τους αντικαταστάτες του, ναι, εκεί. Αλλά έχω πάρει και άλλο πτυχίο από το Μπουτέικο International της Ευρώπης και είμαι στους Μπουτέικο International, γιατί είχα βρει και εκεί έναν εξαιρετικό δάσκαλο, ο οποίος είναι και συγγραφέας πολλών βιβλίων. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Είναι ο Πάτρικ Μακίον, ναι, ο οποίος είναι και αυτός δάσκαλός μου και έχουμε συνεργαστεί. Και ήθελα να τους γνωρίσω και τους δύο, και τη μία πλευρά και την άλλη. Και έτσι έχω πάρει έχει δύο πτυχία πάνω στο ίδιο θέμα. Η μέθοδος Μπουτέικο στην Ευρώπη από την... Όχι, όχι. Δεν έχει διαφορές. Είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά έχουν χωριστεί για οικονομικά συμφέροντα και για διάφορα. Καλά, όπως συμβαίνει, ναι, πάντα σε πολλά ρεύματα, ναι, χωρίζονται, ναι, μετά. Αλλά είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μάλιστα. Πες μας και για τα δύο βιβλία που έχεις γράψει. Το πρώτο μου βιβλίο απευθύνεται στους μικρούς μου φίλους, ναι, τους οποίους αγαπώ πολύ. Επίσης έχω δύο παιδιά και επειδή τα μεγάλωσα... Αναπνέουν σωστά. Με το να αναπνέουν σωστά και τους βοήθησε πολύ και τους βοηθάει, ήθελα να το μεταφέρω και σε άλλα παιδιά. Και λέγεται «Ο Οδυσσέας και το μυστικό της αναπνοής». Έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Αφή Κυριακίδη ΑΕ. Θα υπάρχουν αυτά στο site όλα με τα σωστά links. Ναι. Και είναι ένα βιβλίο
μυθιστόρημα, που μέσα από το μυθιστόρημα μπορούν να μάθουν και πολύ ωραία τις ασκήσεις αναπνοής, αλλά και να καταλάβουν τη σπουδαιότητα της αναπνοής στα παιδιά. Ναι. Σαν παραμύθι δηλαδή, ναι, ανάγνωσμα, έτσι. Είναι okay. Ένα παραμύθι αισιόδοξο, πολύ, που έχει μέσα και πολύ ωραία μηνύματα. Ναι. Και παράλληλα έχει και τις ασκήσεις αναπνοής, τις οποίες τις μαθαίνει ο ήρωας και τις κάνει και φυσικά στο τέλος τα καταφέρνει. Ναι. Αφού έχει βέβαια, γίνεται σούπερ ήρωας μέσω της αναπνοής του. Και το άλλο. Και το δεύτερο βιβλίο μου απευθύνεται σε ενήλικες και το παρουσίασα στην έκθεση βιβλίου φέτος, το Μάιο. Είναι η τέχνη της αναπνοής, πάλι από τις εκδόσεις Αφή Κυριακή ΔΑΕ, και είναι ένα εγχειρίδιο, ένας οδηγός με τις ασκήσεις αναπνοής, που μπορεί κάποιος διαβάζοντάς το σιγά σιγά, δεν είναι ανάγκη να το διαβάσει από την αρχή, μπορεί να ανοίξει μια σελίδα και να δει μια ωραία άσκηση αναπνοής που του αρέσει να την κάνει. Ναι. Αλλά μπορεί να πάρει και γενικότερες πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν για την υγεία του, όπως μια αποτοξίνωση πολύ εύκολη και ωραία που έχω, όπως το γιατί είναι σημαντικό να γυμναζόμαστε και πώς να γυμναζόμαστε. Έχω δηλαδή και κάποια extra tips μέσα. Ναι. Είναι μικρό. Έχει πολύ καλή τιμή, μπορεί να το αγοράσει οποιοδήποτε. Ωραία. Και είναι εύχρηστο και πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ωραία. Θα τα βρουν αυτά όλα τα links όταν θα βγει η εκπομπή. Και γίνεται παρουσίαση στην Αθήνα. Και τώρα γίνεται παρουσίαση στην Αθήνα, στον Ιαννό, στις 28 Σεπτεμβρίου. Ωραία. Ωραία. Θα έχει βγει η εκπομπή, οπότε εντάξει, καλά κάνεις και μας το λες. Η αναπνοή είναι από τα μυστικά της ζωής. Έτσι πραγματικά. Δεν είναι. Νομίζω πια δεν μιλάμε για πολυτέλειες, για τραβηγμένα, εξεζητημένα πράγματα, είναι από τα βασικά η επιβίωσή μας. Ναι, 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 ναι. Όπως το λες. Πόσες φορές αναπνέουμε την ημέρα? Νομίζω 36.000 φορές. Ναι. Χιλιάδες είναι οι αναπνοές μας. Εγώ έχω δει να αλλάζει η φωνή μου από την διαφορά της αναπνοής. Πραγματικά. Ναι, το παρατήρησες? Ναι, ναι, όχι, το παρατήρησα. Αν ακούσω την πρώτη εκπομπή, που είναι στον αέρα η πρώτη εκπομπή και η τελευταία, ναι, είναι άλλη φωνή. Αλήθεια? Ναι, δεν ξέρω. Πόση διαφορά, ε. Ναι, ναι. Αλλά πολλές αναπνοές. Έχεις δουλέψει. Πολλές αναπνοές, ναι. Πού άλλο έχεις δει όφελους? Θα ήθελα να πω στο στρες δεν φεύγει. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Αυτό που δεν κάνω καθόλου είναι μέσα στη μέρα να το φροντίζω. Θέλει, ναι, επίγνωση. Πρέπει να το έχω στο μυαλό μου για να αναπνέσω, για να αναπνέω σωστά. Ίσως δεν σου έχουν δώσει και τα tips που χρειάζεσαι. Μπορεί. Γιατί δεν έχεις ξανασυναντήσει άλλον εξειδικευμένο σύμβουλο? Όχι, πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά. Ομολογώ ότι είναι η πρώτη φορά. Αφού αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και άλλοι εδώ στην Ελλάδα, ναι, με αυτό το πτυχίο, από ό,τι ξέρω. Ναι. Ίσως ένας να υπάρχει. Πάντως είμαστε ελάχιστοι. Οπότε είναι δύσκολο να μας συναντήσεις και, ναι, να μας βρεις. Ναι. Ναι. Κάτι άλλο έχεις να πεις για τους φίλους που μας ακούνε? Και για μας μαζί, έτσι, δεν βγάζω εγώ τον εαυτό μου απ' έξω, είμαι κι εγώ. Θέλω να τους πω ότι η αναπνοή θα τους διευκολύνει στην καθημερινότητά τους. Ναι. Και τους προτείνω να μπουν στη διαδικασία, τουλάχιστον να αγοράσουν το βιβλίο μου. Αξίζει τον κόπο, είναι πολύ λίγα τα χρήματα για ένα πολύ μεγάλο όφελος. Γιατί η ζωή μας είναι η καθημερινότητά μας. Δεν είναι ότι κάνουμε πράγματα για να περιμένουμε ένα μεγάλο βραβείο στο τέλος. Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Η κάθε στιγμή μας είναι που αξίζει και η αναπνοή είναι κάτι που μπορεί να βελτιώσει την κάθε στιγμή μας. Μπορεί να απαλύνει τη ζωή. Μπορεί να μας δώσει ακόμη έμπνευση. Γιατί όταν έχουμε καλύτερη οξυγόνωση στον εγκέφαλο γινόμαστε πιο αισιόδοξοι. Γινόμαστε πιο δημιουργικοί. Ναι. Άρα σιγά σιγά αλλάζει η πορεία της ζωής μας. Είναι απλό, αλλά και υπέροχο. Με έπεισες εμένα, να ξέρεις. Ναι, χαίρομαι. Για το αισιόδοξο, εντάξει, αλλά για το πιο δημιουργική, ναι, και το πιο έτσι, να επικεντρώνομαι στην παρούσα στιγμή και να αντιμετωπίζω τη ζωή αλλιώς. Η αναπνοή είναι ο πρώτος τρόπος για να μπορούμε να επικεντρωνόμαστε στο τώρα. Θέλω να μας δώσεις τα στοιχεία σου. Πού μπορεί να σε βρει κανείς? Λοιπόν, μπορεί να με δει κάποιος στο YouTube. Ναι. Το κανάλι μου είναι το Buteyko Greece, Buteyko Greece, Buteyko Greece. Επίσης στο Facebook, Έλενα Παπαϊωάννου με λατινικούς χαρακτήρες. Πνοή είναι η σελίδα μου μέσα στο Facebook. Ναι. Όπου βγάζω και τα βιντεάκια και άρθρα, γιατί γράφω άρθρα συχνά στην εναλλακτική δράση και άλλα δικά μου.
μπορεί να βρίσκει πολύ χρήσιμα άρθρα, tips και μπορεί να ενημερώνεται μέσα από το Facebook και για τις παρουσιάσεις που κάνω, τις ομιλίες που κάνω συχνά, ομιλίες και παρουσιάσεις. Για την αναπνοή. Για την αναπνοή που είναι διαδραστικές, δηλαδή δεν βγαίνω απλά να μιλήσω για τη φυσιολογία, θα μάθει κάποιος κάτι που θα του φανεί χρήσιμο. Ναι. Τι άλλο, YouTube, Facebook... Έχουμε κάτι άλλο? Και τα βιβλία. 28 και Σεπτέμβρη τα λέμε στην Αθήνα. Και 28 Σεπτέμβρη τα λέμε στην Αθήνα. Ωραία. Και αν γίνει στη Θεσσαλονίκη ξανά, θα μας πεις. Ναι, φυσικά. Θα το επικοινωνήσουμε. Ωραία. Θα σας το πω, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, η αναπνοή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Η αναπνοή είναι πάρα πολύ σημαντική. Πριν από τη διατροφή, πριν από όλα. Να αναπνέουμε σωστά. Για να τρώμε σωστά και όλα, όλα αυτά μαζί βοηθάνε. Όλα μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, χάρηκα για την πρόσκληση, πέρασα ωραία και πιστεύω να και τα ξαναπούμε. Και στο Επανειδήν. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας ακούσατε. Φιλιά πολλά.